Μπορεί να είναι Τετάρτη, αλλά ο πολιτισμός χωράει παντού, κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Σαββινίδη? Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μπορούμε να το καθορίσουμε κάθε μέρα, αν θες να έρχομαι εδώ το τελευταίο μισάωρο. Εγώ θέλω, εσύ θες. Μισάωρο όχι, λιγότερο, αλλά ναι, θέλω. Δεν λέμε όχι στον πολιτισμό. Τόνια Μισαλή, καλό μεσημέρι, καλώς όρισες. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Οι αναμνήσεις στο διαδίκτυο, ήσουν εδώ πριν 2 χρόνια ή πριν 1 χρόνο, τέτοια μέρα ήσουν εδώ πάλι. Και πέρσι, πέρσι. Κάθε χρόνο νομίζω έρχομαι. Καλώς όρισες λοιπόν. Ευχαριστώ. Διεθνές φεστιβάλ, κινηματογραφικές μέρες. Μάλιστα, το φεστιβάλ της Κύπρου, το μεγάλο, το κινηματογραφικό, το οποίο φέτος είναι και επετειακό, έτσι, κλείνει 20, είναι 20 διοργανώσεις. Λοιπόν, έχουμε εδώ την εκ των καλλιτεχνικών διευθυντών, είναι 3. Οι άλλοι 2 είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης και ο Μάριος Τηλιανού. Μάλιστα. Έχουμε την Τόνια Μισαλή, λοιπόν, η οποία θα μας μιλήσει για το φεστιβάλ και τη σημασία του. Τι μας περιμένει φέτος, Τόνια? Πάρα πολλά, πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Έχουμε προβολές για ενήλικες, έχουμε για παιδιά, για νέους. Έχουμε προβολές από όλες τις χώρες του κόσμου, από όλες τις ηπείρους. Έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους που έρχονται από το εξωτερικό. Και από την Κύπρο. Και από την Κύπρο. Ταινίες. Έχουμε, ναι, πολλά. Αν θέλετε να τα πούμε έτσι πιο πολλές λεπτά. Πώς αρχίζει και πώς έγινε η επιλογή? Έχουμε, να πούμε ότι έχουμε 3 τμήματα. Τα 2 είναι διαγωνιστικά. Το 1 είναι το καθιερωμένο, το διεθνές διαγωνιστικό μας τμήμα, το Global Images, στο οποίο διαγωνίζονται 9 ταινίες, 2 εκ των οποίων είναι κυπριακές. Και έχουμε και το κυπριακό διαγωνιστικό, στο οποίο διαγωνίζονται 4 ταινίες, οι 2 που διαγωνίζονται και στο διεθνή. Και άλλες 2. Έχουμε επίσης το Viewfinder, το τμήμα που, στο οποίο προβάλλουμε ταινίες που έχουν βραβευτεί παγκόσμια, που έχουν πάει σε πολλές διάφορα γνωστές γνωστά ακόμη φεστιβάλ. Και Oscar έχουμε, έτσι. Ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα το Belfast, το οποίο έχει πάρει το Oscar καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, και η φωτογραφία είναι του Κύπριου, του Χάρη Ζαμπαρλούκου, ο οποίος θα βγει. Θα βγει σε Skype. Άλλες φορές τον είχαμε κιόλας εδώ. Δυστυχώς προσπαθήσαμε, δεν μπορούσε γιατί μέτρα, έχει γύρισμα. Ναι. Αλλά θα βγει έστω 1-20 λεπτό να μας μιλήσει μετά από την ταινία. Γενικά θα υπάρχουν συζητήσεις, έτσι, μετά από την ταινία. Έχουμε σχεδόν όλους τους σκηνοθέτες που διαγωνίζονται ταινίες τους στην Κύπρο. Πλην μία, νομίζω. Θα έρθουν όλοι εδώ. Θα είναι εδώ να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, να απαντήσουν ερωτήσεις. Αυτό είναι βέβαια μέρος του φεστιβάλ, ενώ είναι η ουσία του. Ναι, έτσι. Είναι η ουσία του φεστιβάλ, όπου μπορείς να έχεις ένα ωραίο conversation με τους σκηνοθέτες, να συζητήσεις την ταινία μετά. Σίγουρα, ναι. Είναι η προσωπική επαφή είναι πολύ τιμή και τη χάσαμε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως το Dot on the Map που φέτος γίνεται για 3η φορά και όσο πάει κάθε χρόνο αναβαθμίζεται. Από ό,τι βλέπω, είδα στο. Πάμε πάρα πολύ καλά. Το Dot on the Map Industry Days είναι η πλατφόρμα δικτύωσης και επιμόρφωσης που ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια. Και δυστυχώς λόγω της πανδημίας αναγκαστήκαμε να την κάνουμε online, διαδικτυακά την 1η χρονιά και τη 2η πέρσι. Άρα φέτος είναι η πρώτη μας χρονιά που θα επιδιώξουμε να την κάνουμε με φυσική παρουσία, και θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους από εξωτερικό και από την Κύπρο. Δεν θα έρθει ο Χάρης Ζαμπαρλούκος, θα έρθει ο φέτος Μιχαήλ από τη ο οποίος έχει κάνει είναι προτινόμενος για 2 Όσκαρ, πολύ γνωστός cinematographer Έλληνας, και θα έρθει στην Κύπρο, θα κάνει ένα masterclass το Σάββατο το πρωί στις 16, ναι, στις 10 το πρωί, ένα masterclass, θα μιλήσει για την καριέρα του γενικά και για την ταινία που θα προβάλλουμε, που είναι το Brighton 4th, που είναι στο τμήμα Viewfinder. Ναι, είναι γεωργιανή ταινία. Ναι, ναι. Βέβαια, το πρόγραμμα είναι πλούσιο. Είναι γεμάτο, ναι. Ναι, ναι. Πραγματικά, έχει ποικιλία. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της διοργάνωσης cyprosfilmdays.com και να δει αναλυτικά το πρόγραμμα και τις προβολές που θα γίνουν στη Λεμεσό,
και στη Λευκοσία, στο Ζήνα Παλάς και στο Ριάλτο. Έχουμε ακόμα δύο, να πω, ακόμα δύο τμήματα. Το γνωστό μας τμήμα που είναι για παιδιά και νέους, στο οποίο προβάλλονται τέσσερις ταινίες, πάρα πολύ καλές ταινίες, και δεν είναι μόνο για παιδιά και νέους, είναι και για ενήλικες. Είναι, είναι βραβείες που έχουν βραβευτεί, που θα σε κάνουν να σκεφτείς αρκετά μετά που θα τις δεις. Ειδικά για όσους έχουν έφηβους, έφηβα παιδιά. Πολύ σημαντικό. Και έχουμε και τα εργαστήρια του παιδικού τμήματος, που είναι τέσσερα εργαστήρια, πάρα πολύ καλά, τα οποία είναι πολύ περιορισμένες οι θέσεις, άρα πρέπει κάποιος να μπει στο site και να αιτηθεί αν θέλει. Είναι για παιδιά από 8 μέχρι και 18. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμη? Έχουμε ακόμη λίγες θέσεις. Ποιος θέλει μπορεί να προλάβει. Θα πούμε τώρα για τη διεθνή διάσταση του φεστιβάλ, πριν πούμε και για το κυπριακό κινηματογράφο, γιατί φέτος υπάρχει και το διαγωνιστικό πρόγραμμα. Πιστεύεις ότι κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η εξέλιξη, η αναβάθμιση που εσύ ως εκ των έσω θα ήθελες να δεις? Σίγουρα, κάθε χρόνο προσπαθούμε, το σπρώχνουμε έτσι λίγο πιο ψηλά τον πύχη κάθε χρόνο. Εντάξει, η πανδημία δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Ναι. Ήταν δύσκολο, ειδικά το 20 που αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε τελείως το φεστιβάλ. Πέρσι ήταν μισό διαδικτυακό, μισό φυσικό, με φυσική παρουσία. Είχαμε μόνο 50 άτομα capacity για τις αίθουσες, ήταν δύσκολο. Τώρα φέτος, λόγω και του Dot on the Map, λόγω του ότι επενδύσαμε και περισσότερο, είχαμε πιο πολύ προϋπολογισμό, τότε μπορέσαμε να καλέσουμε και παραπάνω άτομα από εξωτερικό, επαγγελματίες του χώρου, και έτσι τις τελευταίες τρεις μέρες του φεστιβάλ θα είναι μια πανδεσία από... Υπάρχει έτσι η αναγνώριση που ενός διεθνώς για το φεστιβάλ, πιστεύεις, με τα χρόνια? Επανέλαβε την ερώτηση. Αν υπάρχει αναγνώριση της διεθνούς εμβέλειας, τέλος πάντων, του φεστιβάλ, γιατί δεν υπάρχει. Είναι... Υπάρχει. Κοιτάξτε, το φεστιβάλ μας είναι τοπικό. Οι προβολές είναι για τους Κύπριους. Όμως, υπήρχε συμμετοχή πριν την πανδημία, ήταν γεμάτες οι αίθουσες. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι ένα φεστιβάλ όπως παράδειγμα του Βερολίνου. Ναι. Τον Κανόν. Τον Κανόν που ξεκινά ο κόσμος από άλλες χώρες να πάει να δει ταινίες. Έχουμε δρόμο ακόμη γι' αυτό. Και πιστεύω ότι το φεστιβάλ που είμαστε δεν είναι κακό να είναι τοπικό. Εμείς βρίσκουμε άλλους τρόπους να φέρουμε ξένους εδώ και να τους κάνουμε connect μαζί με τους Κύπριους, τους επαγγελματίες. Άρα το Dot on the Map, εκεί πατήσαμε πιο πολύ για να μπορέσουμε να τους φέρουμε όλους μαζί και να γίνεται μία σύναξη, τέλος πάντων, εδώ στην Κύπρο, από όλους τους επαγγελματίες. Θα έλεγες ότι μια προτεραιότητα βασικά του φεστιβάλ είναι η εκπαίδευση κινηματογραφική του κοινού, του κυπριακού κοινού? Σίγουρα, εννοείται, και γι' αυτό κάνουμε και το παιδικό. Ξεκινάμε με τα μικρά, να τους εκπαιδεύσουμε από μικρούς. Και ενήλικες. Σίγουρα, και τα master classes, είναι το master class του Φέδων Παπα Μιχαλίνα ανοιχτό για το κοινό. Δεν είναι μόνο για τους επαγγελματίες, σίγουρα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Ενώ το να βλέπει ένας θεατής μια ταινία που είναι εκτός του συστήματος των στούντιο των μεγάλων, ας πούμε, ευρωπαϊκές ταινίες, art house ταινίες, να έχει μια ευκαιρία να τις δει μαζεμένες, αυτό... Δεν συμβαίνει συχνά, και σίγουρα πρέπει και ο κόσμος που φοβάται να δει τέτοιες ταινίες, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που δεν τολμά. Λέει, άμα τώρα θα με κουράσει, τώρα θα με προβληματίσει, είμαι κουρασμένος, δεν θέλω να κάθομαι να σκέφτομαι, θέλω να είναι entertainment. Ως κινηματογράφος είναι entertainment, βέβαια, εννοείται, εμείς βλέπουμε απ' όλα, αλλά σίγουρα πρέπει να θέσει ερωτήματα. Ασφαλώς. Όταν δεις μια ταινία πρέπει στο τέλος να προβληματιστείς. Αν δεν προβληματιστείς, δεν θα διασκεδάσεις μόνο. Ναι. Και σίγουρα αγγίζει πάρα πολλούς το art house σινεμά, το ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Και επίσης ένα ωραίο της διοργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια που προσωπικά δεν παρακολουθώ είναι αυτή η παρέα μεταξύ των προβολών ή πριν. Ναι. Μαζεύεται ο κόσμος και συζητάνε. Αυτό είναι. Είτε για τις ταινίες είτε και όχι απαραίτητα. Ενώ είναι κόσμος που έχει κοινά ενδιαφέροντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και αρχίζει 8 Απριλίου. 8 με 16 Απριλίου, 8 είναι η πρώτη προβολή. Α πούμε για τις κυπριακές ταινίες, προλαβαίνουμε. Ναι.
Υπάρχουν τέσσερις κυπριακές ταινίες. Ναι, να πούμε, είναι το Patchwork του Πέτρου Χαραλάμπους, είναι το Rose Valley του Χριστόφορου Ροδίτη, το Dog της Γιάννας Αμερικάνου και το... Ο άνθρωπος με τις, απαντήσεις του Στέλιο Καμίτση. Ναι. Πολύ καλή επιτυχία σε όλους να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Εμείς να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ.